28 Οκτωβρίου 1940, 28 Οκτωβρίου 2023, 83 χρόνια μετά. Παρουσία των εκκλησιαστικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου, των λοιπόν επισήμων και όλων των κατοίκων της Ξάνθης. Την εξέδρα των επισήμων με τη σειρά τους πλησιάζει το παράρτημα ατόμων με αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Για πάνω από 40 χρόνια, με την πλούσια δράση και παρουσία τους, συνεχίζουν να προβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα του αλυσμόνητου πόντου. Ο χαρακτήρας, το πνεύμα της ανεξαρτησίας, το ανυπόταχτο και ατίθασο της ψυχής τους είναι δείγματα της αρακατσάνικης αδούλωτης ψυχής τους. Οι προκλήσεις των Ιταλών σε βάρος της χώρας μας αρχίζουν από νωρίς. Κορυφώνονται όμως με το γνωστό επεισόδιο στην Τίνο, τον τορπιλισμό της Έλλης, ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Παναγίας. Είναι ο προάγγελος της ιταλικής επίθεσης στην Ελλάδα που προετοιμάζεται με κάθε μυστικότητα πριν αυτή εκδηλωθεί στις 28 Οκτωβρίου 1940. Περίπου στις 3 τα ξημερώματα και με ζεστασιά. Η Ελλάδα, αφού αντιστάθηκε ηρωικά στις σιδηρόφραχτες στρατιές του Χίτλερ, υπέκυψε κατά τις πολύ ανώτερες στρατιωτικές του δυνάμεις και αναπόφευκτα υπέστη 24 Απριλίου 1941, παρελάβουν τα γυμνάσια της πόλης μας από το 1ο έως το 8ο. Οκτωβρίου 1940. 15 Αυγούστου 1940, ο λαός της Ελλάδας προσκυνούσε ταπεινά τη δέσποινα του αρχιπελάγου. Τα περήφανα νιάτα της πόλης μας, τα περήφανα νιάτα του τόπου μας, χειροκροτήστε τους, εμψυχώστε τους, είναι το μέλλον της πατρίδας μας. Ο πόλεμος πια είναι μια πραγματικότητα. Τα παιδιά της πατρίδας μας, συνεπείς στην ιστορία του έθνους, ανάμεσα σε χαρμόσυνες σκοδονοκρουσίες, με το χαμόγελο στα χείλη, τραγουδώντας, ρίχνονται στο πανηγύρι του πολέμου με ασυγκράτητο ενθουσιασμό. Ούτε ο βαρύς χειμώνας, ούτε η δύναμη του ισχυρού αντιπάλου, αρχαία μνημεία βεβηλώνονται, πλουτοπαραγωγικές πηγές καταστρέφονται. Ακολουθεί η μάχη της Κρήτης. Οι λεοντόκαρδοι Κρήτες με την απαράμιλη αγωνιστικότητά τους αντιστάθηκαν γενναία στη γερμανική βαρβαρότητα, κατορθώνοντας έτσι να καθυστερήσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις του γερμανικού αρχηγείου. Όλοι εσείς ενσαρκώνετε τις αλυσμόνητες πατρίδες. Συμβολίζετε το χρέος μας στην ιδέα της ομόνοιας και της ομοψυχίας. Αγωνιστείτε για να διατηρήσετε και να διαιωνίσετε το εθνικό μας μεγαλείο. Ακολουθεί τμήμα πολεμικών σημαίων των σχηματισμών και μονάδων φρουράς Ξάνθης. Ας τις χειροκροτήσουμε θερμά και ας αισθανθούμε σίγουροι για το μέλλον μας. Ο στρατός μας με το αίμα του έχει ποτίσει το δέντρο της ελευθερίας μας. Οι αγώνες του έχουν φτιάξει την Ελλάδα του σήμερα. Ας τους χειροκροτήσουμε θερμά για το παράστημά τους και τους άψογους σχηματισμούς τους. Στα παρελάβματα τμήματα συμμετέχει δημιουργία σύγχρονου μαχητή,
Με ακμαίο ηθικό, εκπαιδεύονται σε ρεαλιστικές και δύσκολες συνθήκες. Διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό που τους επιτρέπει να επιχειρούν σε οποιοδήποτε πεδίο μάχης ημέρα και νύχτα. Καμαρώστε! Καμαρώστε τα στρατευμένα νιάτα της πατρίδας μας που αποτελούν το φόβο και τον τρόμο του εχθρού και συνάμα το καμάρι και τη λαβαδιά του κάθε Έλληνα. Είναι βαρύ το φορτίο της ιστορίας που έχουν στις πλάτες τους τα στρατευμένα αυτά παιδιά. Κουβαλούν 35 αιώνες ένδοξης ιστορίας, μιας ιστορίας μοναδικής σε ηρωισμούς, απαράμιλης σε θυσίες, αξεπέραστης σε αγώνες για την ελευθερία. Καμαρώστε τους! Περνάει ο στρατός της Ελλάδας, ο φρουρός, ο θώρακας και η ασπίδα του έθνους, η δύναμη που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την τιμή της πατρίδας. Παρελάβουν άνδρες του Δέλτα Σώματος Στρατού που η μοίρα το έταξε να φυλάσει τις Θερμοπύλες της σύγχρονης Ελλάδας, τη Θράκη, τη γη που άντεξε τους κατακτητές, άντεξε και αντέχει και σήμερα, και το πνεύμα νίκης είναι μερικές μόνο από τις αρετές που θωρακίζουν τα ψυχικά και πνευματικά αποθέματα των επίλεκτων αυτών ανδρών. Και τώρα παρελάβει περήφανα μπροστά σας δημιουργία των ταγμάτων Εθνοφυλακής Ξάνθης Νέστου και Εχίνου. Δηλώνουν έτοιμοι εάν απαιτηθεί να πέσουν υπερβομών και εστιών. Οι Θράκες Εθνοφύλακες, μνήμονες των παραδόσεων. Λαμπρή και ένδοξη η σημερινή επέτειος του έπους του 40. Μας θυμίζει τις σελίδες της νεότερης ιστορίας μας που έγραψαν οι πρόγονοί μας με το ίδιο τους το αίμα. Το όχι του ελληνικού λαού που ακούστηκε την 28η Οκτωβρίου του 1940 διέσωσε την αξιοπρέπεια όλου του πολιτισμένου κόσμου. Αυτός ο μικρός λαός, αλλά με την ένδοξη ιστορία και το παρελθόν, τόλμησε να πει όχι στον πανίσχυρο άξονα. Ευχαριστούμε την Υπεραγία Θεοτόκο που σκέπασε το λαό μας. Ευγνωμονούμε τους προγόνους μας που έχυσαν το αίμα τους για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Το 40 ο ελληνικός λαός ήταν όλος ενωμένος. Αυτό θα πρέπει να διδάσκει διαχρονικά όλους μας. Ότι κάθε φορά που είμαστε ενωμένοι, κάνουμε θαύματα για να εντυπωσιάζουμε όλο τον κόσμο. Όταν όμως μπαίνει το μικρόβιο του διχασμού, τότε θρηνούμε συμφορές. Και αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε συχνά. Καμαρώσαμε τη μαθητιώσα νεολαία. Είδαμε να παρελάβουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής μας που διασώζουν τις παραδόσεις των προγόνων μας. Καμαρώσαμε τα στρατευμένα μας παιδιά, αυτά που αποτελούν την εγγύηση της ασφάλειας και της ελευθερίας του λαού μας. Και εύχομαι εκείνος ο οποίος είναι ο άρχοντας της ειρήνης να χαρίσει την ειρήνη στον κόσμο, μια ειρήνη που σήμερα δοκιμάζεται, να μην πεθαίνουν άνθρωποι, να μην σφάζονται μικρά παιδιά, αλλά να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη ελευθερία, την ιστορία και την παράδοση του κάθε λαού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Η δόξα ανήκει στους γενναίους και ανήκει σε αυτούς που πολέμησαν με πολύ λίγα μέσα και καταφέρανε και αντισταθήκαν και κερδίσανε. Κερδίσανε και δώσαν τιμή
και περηφάνεια στην πατρίδα μας και σε όλους εμάς. Εμείς κάνουμε αυτά τα ελάχιστα σήμερα, δίνοντας μνήμη σε αυτούς που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να έχουμε εμείς τα αγαθά που απολαμβάνουμε. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Ξάνθη, χρόνια πολλά στους Έλληνες που αγωνιστήκαν και πολεμήσαν. Θα πω χρόνια πολλά και εγώ σε όλη την Ελλάδα μας και θέλω να πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους προγόνους μας που πραγματικά και τους θύμνοντες τότε των αποφάσεων που σήμερα ζούμε ανεξάρτητα και ελεύθερα τον τόπο. Όμως θα συμπληρώσω να είναι σίγουρη όποιος σκεφτεί να κάνει οτιδήποτε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο θα εισπράξει και από εμάς ένα μεγάλο όχι, αλλά και με την προσωπική μας παρουσία από το πιο μεγάλο έως το πιο μικρό να υπερασπιστεί αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν τα έθνη είναι η ιστορική λύθη. Σήμερα εδώ είμαστε για να θυμηθούμε και να γιορτάσουμε τη μνημειώδη απόφαση των Ελλήνων να παραμείνουν αδούλωτοι και η επικράτηση των ελληνικών όπλων και η ένδοξη της νίκης του ελληνικού στρατού αποτέλεσαν την πρώτη ελπίδα και αχτίδα φωτός σε τότε που παντού έσκιαζε φοβέρα. Είναι οι ελάχιστες, σήμερα οι σημερινές εκδηλώσεις είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής για τους ένδοξους αγωνιστές του έπους του 40, το Δέλτα Σώμα Στρατού πανίσχυρο και πάνοπλο, με προσωπικό εκπαιδευμένο και υπηρεσιακά έτοιμο, με μέσα αξιόμαχα και αξιόπιστα, είναι ο εγγυητής της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της Θράκης και εν γέννη της πατρίδος. Χρόνια πολλά Έλληνες, χρόνια πολλά Θράκη.